Εμείς κορίτσια θα περάσουμε σε ένα πολύ όμορφο βίντεο και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Το οποίο βίντεο είναι για τον Van Gogh. Να το δω. Θέλω να το πεις εσύ, τι ωραία. Λοιπόν, πώς συνδυάζεται το κίτρινο με τον μπλε στους υπέροχους αυτούς πίνακες του Ολλανδού ζωγράφου. Ένα βίντεο, νομίζω, μετράει ίσα 5 μέρες και εμείς το ανακαλύψαμε φρέσκο, ακριβώς, για να το δείτε κι εσείς. Επιστρέψαμε. Μαζί. Ναι. Το πετύχατε. Το πετύχαμε. Τρεις εβδομάδες μετά έγινε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ενθουσιάστηκα να πω με την μπαντάνα σα, η οποία μιλάει τόσο ωραία γερμανικά και δεν μας το είχε πει. Να ξέραμε να σε βάλουμε να κάτσεις εσύ δίπλα στην καθηγήτρια. Μιλούσα και πιο πολλά, τα έχω ξεχάσει. Οπότε, αλλά καταλάβαινα αρκετά με αυτό που έλεγε. Μια χαρά, δεν μπορώ να μιλάω. Πολύ καλή στην ερώτησή σου. Ευχαριστώ πολύ, καλή. Και δεν χρειάστηκε να το σκεφτείς και πολύ, απλά την έκανες. Έτσι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν. Τι έχεις στα πόδια σου? Τα πόδια μου, σε λίγο θα το έχω και στα μαλλιά μου. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μας έφερε η καλεσμένη μας, η οποία. Κι εγώ. Εγώ την έχω συνδυάσει με μία φράση, η μαμά χειροτεχνή. Αλλά θα μας πει η ίδια περισσότερα. Ελένη Κασοτάκη στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είσαι πανέμορφη. Δεν μπορώ να είμαι στο κάνω το κομμάτι. Φρεσκότατη και πολύ λαμπερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν μοιάζει με μαμά. Αυτό ισχύει. Ναι, όλε οι μαμάδε είναι φρέσκε. Νομίζω ότι όλε πια λίγο πολύ περιποιούμαστε τον εαυτό. Έχουν βρει το μυστικό, το έχετε βρει το μυστικό. Μήπω είναι αυτή η δημιουργικότητα που προωθείτε μέσα από το site στο Facebook, μέσα από αυτή την ασχολία. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα τρόπο ψυχοθεραπεία που λέμε στην Ελλάδα. Αλλά είναι από ό,τι σε κάνει να ολοκληρώνει, να μην περνάει προ τα έξω. Δηλαδή, αν περνά καλά, να μην βγαίνει και στην εμφάνιση σε όλε μα. Η ευτυχία, νομίζω. Mm. Και χαίρομαι πολύ τώρα που είσαι για την ομάδα, γιατί πολλέ μαμάδε βρήκαν την ευτυχία μέσα από την ομάδα μα. Δηλαδή, πολλέ βρήκαν κάτι να αγαπήσουν, κάτι να ασχοληθούν για να περάσει η ώρα του, να διώξουν το εκτόνωση. Εκτόνωση, με πολύ καλή εκτόνωση. Να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για την ομάδα, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Η μαμά χειροτεχνή, λοιπόν. Τι είναι αυτή η ομάδα? Η μαμά χειροτεχνή είναι μια ομάδα στο Facebook με 65.000 μέλη από όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Είναι ως επιτοπλίστων μαμάδες, αλλά τώρα είναι και γιαγιάδες και θείες και νονές από όλα, όσες έχουν αγάπη για τη χειροτεχνία, αγάπη για τα χειροποίητα. Mm-hmm.
Και εσύ φοράς κάτι χειροποίητο. Ναι. Δεν μπορεί να κάνω λάθος, το έχω δει. Ναι, το παντελόνι μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το σχολείασαν το μπήκε. Θέλω να πω εδώ ότι πριν 4 χρόνια που έφτιαξε την ομάδα δεν είχα πιάσει ραπτομηχάνη στα χέρια μου. Τη ραπτομηχανή μου την κάνανε δώρο τα κορίτσια από την ομάδα σε ένα baby shower που μου είχαν κάνει όταν γέννησα την κόρη μου και μου το κάνανε δώρο. Δεν ήξερα τίποτα. Και η μία βοηθάει την άλλη και έτσι κατέληξα να μπορώ να ράβω τα ρούχα μου και τα ρούχα των παιδιών μου. Χωρίς δηλαδή κάποια ιδιαίτερη οδηγή. Δεν είχε μάθει την τέχνη. Πέρασε τεχνικό όλο αυτό και όμως βγαίνει πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το ωραίο στην ομάδα. Δηλαδή η μία βοηθάει την άλλη και ας μην πιάνουν τα χέρια κάποιας πάρα πολύ. Είναι το ωραίο ότι η μία μπορεί να βοηθήσει την άλλη, να την παροτρύνει, να τη δώσει tips από πού θα πάρει κάτι. Όχι μόνο για να φτιάξω π.χ. εγώ τα ρούχα, από μαγειρική, από ζαχαροπλαστική. Πάρα πολλά πλέξιμο. Η ομάδα σας, πώς καταλαβαίνω, είναι στο Facebook. Στο Facebook. Και έχετε συνέχεια καινούργια μέλη. Ναι, αυξάνεται επιλεκτικά πια, γιατί είναι πολλά τα μέλη. Αυξάνεται όμως πολύ, θα έλεγα. Απλά κάνουμε και δράσεις εκτός της ομάδας. Έχουμε μαζευτεί μια ομάδα στο Ηράκλειο, στην Αθήνα τα κορίτσια, όπου, στη Θεσσαλονίκη και κάνουμε φιλανθρωπικές δράσεις και δράσεις για τα παιδιά. Αυτό ήθελα να μας πεις. Έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα και βοηθάτε μέσα από αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι βοηθάτε τον εαυτό σας να εκτονωθεί, να περάσει όμορφα και ως μαμάδες να γίνετε και πιο δημιουργικές, βοηθάτε και τον υπόλοιπο κόσμο. Καταφέραμε μέσα από τη δημιουργία να μπορούμε να προσφέρουμε και τα δικά μας τα παιδιά να δημιουργούν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν να δημιουργούν μόνα τους και όχι απλά να τους δώσεις ένα παιχνίδι να παίξουν. Τα παιδιά θέλουν την προσοχή των γονιών τους. Θέλουν χρόνο ποιοτικό και δημιουργικό με τους γονείς τους, τη γιαγιά τους, την νονά τους, όλους. Αυτές οι ιδέες δίνουμε, αυτά προσπαθούμε να κάνουμε στις εκδηλώσεις μας. Έχουμε και μια εκδήλωση που έρχεται το Πάσχα, στον Ιππικό Όμιλο συμμετέχουμε με τη Φρουφρού και την Ωρέλια για φιλανθρωπικό σκοπό. Εκεί τα παιδιά θα κάνουν τις δικές τους λαμπάδες, θα φτιάξουν τις λαμπάδες, θα τις δώσουμε στα παιδιά που, που δεν μπορούν να έχουν λαμπάδα για τους χύψη λόγους. Και θα κάνουμε το κυνήγι του χαμένου αυγού, τρουφάκια, νηστίσιμα, δηλαδή πολύ δημιουργικά είναι και στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Ναι, είναι πολύ όμορφο γιατί σηκώνονται και αυτά από τον καναμπέ και το βλέπουν και σαν παιχνίδι. Είναι αυτό ότι τα παιδιά δεν έχουν πλέον τον χρόνο να παίξουν και πόσο μάλλον με τους γονείς, γιατί οι γονείς συνήθως είναι πολύ άσχολοι, έχουν άλλους ρυθμούς. Εσείς όμως έρχεται πιο κοντά στα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Και ειδικά οι μανούλες, οι οποίες έχουν άγχος, φοβούνται μην τυχόν δεν κάνουν κάτι σωστά. Mm-hmm. Τελικά όμως υπάρχει μια διάδραση μεταξύ γονέα και παιδιού που βγαίνει πάρα πολύ δημιουργική και όμορφη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και με απλά πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να πάρεις υλικά να φτιάξεις κάτι, ακόμα και την ώρα που μαγειρεύεις. Μπορείς να πάρεις το παιδί δίπλα και να του πεις: ξέρεις κάτι, κόψε εσύ αυτό. Αν δεν θέλει να χρησιμοποιήσει μαχαίρι, ξεφλούδισε, καθάρισε αυτό. Ο γιος μου συνέχεια μου ζητάει να μαγειρέψουμε μαζί. Όχι τόσο του αρέσει η μαγειρική, όσο ότι θέλει να περνάμε μαζί ποιοτικό χρόνο. Είναι και η διαδικασία. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η μαμά οπωσδήποτε είναι πολύ άσχολη. Μέσα σε ένα σπίτι, εντάξει, μπορεί να έχει τη δουλειά της, την καθαριότητα, το μαγείρεμα, τη φροντίδα. Μπορεί να βρει όμως χρόνο και χώρο για να δημιουργήσει. Όταν κλείνει η πόρτα που έχουν κοιμηθεί, νομίζω ότι όλες πιάνουμε δουλειά. Ναι. Μετά τις 11, όλες ανεβάζουμε τι έχουμε φτιάξει στην ομάδα. Η χαρά μας είναι και όλες με το που φτιάξουμε κάτι να το ανεβάσουμε στην ομάδα να το δούνε. Γιατί πια έχουμε γίνει μια παρέα. Αν θέλεις, αν αγαπάς κάτι, μπορείς να το κάνεις. Και να βρεις το χρόνο. Ναι, και αν δεις ότι σου προσφέρει, γιατί πραγματικά αυτό. Μπορεί να σου προσφέρει πολλά πράγματα αυτό. Αυτό. Είναι σε απαλλάς από το άγχος. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι η παρέα. Είναι πολύ καλύτερο από το να κάτσεις να βλέπεις, ξέρω εγώ, μία ταινία. Πιστεύω για μένα είναι πολύ καλύτερα να κάτσεις να δημιουργήσεις. Ελένη, τι είναι η παρέα που έχεις φέρει μαζί σου, τι είναι οι κούκλες δίπλα? Λοιπόν, είχα σκοπό, ήθελα να δείξω όλα τα κορίτσια. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά και δεν μπορώ. Μου έχουν κάνει εντύπωση. Είναι τις ακριβείς οι κούκλες, είναι από την Κύπρο, η οποία πριν 4 χρόνια, από τα πρώτα μέλη της ομάδας, πριν 4 χρόνια δεν είχε φτιάξει ποτέ κούκλα. Είναι κούκλες που έχει φτιάξει για τα παιδιά της. Για τα δικά μου παιδιά είναι. Για το γιο μου, γιατί όλοι έχουμε γίνει πια μια παρέα και ανταλλάζουμε δώρα μεταξύ μας. Και είναι η ακριβή, όπως και πολλά άλλα κορίτσια από την ομάδα.
Με έχουν εντυπωσιάσει με την εξέλιξή τους. Δηλαδή η Στέλλα δεν είχε φτιάχνει ποτέ μπισκότα και φτιάχνει τώρα κάτι μπισκότα, κάτι τούρτες φανταστικές. Δηλαδή, έχω εντυπωσιαστεί με την εξέλιξη. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει. Γιατί νιώθω ότι έχω και εγώ κάπως συμμετάσχει σε όλο αυτό. Και η αδερφή μου, μην την ξεχάσω, γιατί η αδερφή μου, η θεία της αδερφής μου ήταν η ομάδα. Απλά δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, δεν με δουλεύει πολύ. Και είμαστε και δύο πολύ περήφανες γι' αυτό. Και για τις δράσεις, Χριστούγεννα κάνουμε στάνταρ κάθε Χριστούγεννα μία δράση. Έτσι σαν παζαράκια. Παζάρι, ναι, φτιάχνουμε χειροποίητα πράγματα, ναι, και πουλάνε σε παζάρια. Το έχω δει, το είδα στο Facebook. Και για τα παιδιά, τραπέζια δραστηριοτήτων, ζωγραφικής. Και είναι ωραίο που τα παιδιά παίζουν με παιχνίδια που έχουν φτιάξει η μαμά, οι φίλες της μαμάς. Είναι πολύ πιο ωραίο από το να αγοράσεις ένα παιχνίδι. Ναι, είναι. Εμείς τις προάλλες φτιάξαμε το γιο μου memory cards. Αλλά τα φτιάξαμε μόνοι μας, δεν πήγαμε να το αγοράσουμε και ήταν πολύ περήφανος. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου? Ο γιος μου είναι 4,5 και η κόρη μου είναι 2. Γι' αυτό λέω πιο πολύ το γιο μου, γιατί η κόρη μου ακόμα δεν. Σε ποια ηλικία ξεκινάνε να θέλουν να δημιουργούν? Από πολύ μικρά. Ναι. Και περίεργα. Από όταν τους παρακινήσεις εσύ. Ναι, αυτό. Δηλαδή η κόρη μου με συμμετάσχει στη ζαχαροπλαστική μαζί μου. Είναι ανάλογα βέβαια και το παιδί τι ενδιαφέροντα έχει και τι βλέπει. Δεν μπορείς ξαφνικά να το βάλεις να φτιάχνει, ενώ δεν σε έχει δει εσένα ποτέ να φτιάχνει, δεν του έχει κινήσει ποτέ το ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω ότι πρέπει και η μαμά και ο μπαμπάς και ο κάθε θείος, θεία, γιαγιά, νονός να αγαπήσουν αυτοί πρώτα για να μπορούν και τα παιδιά τους. Και να μιμηθούν αυτές τις σωστές συμπεριφορές. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι καθαρά γένους θηλυκού η δημιουργία. Όχι, όχι. Μπορεί και ο μπαμπάς να συμβάλλει. Υπάρχουν κατασκευές στην ομάδα που έχουν φτιάξει μπαμπάδες που είναι απίστευτο και πολύ συγκινητικό πόσο πολύ χρόνο αφιερώνουν για τα παιδιά τους. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξετε λοιπόν την ομάδα και να γράψετε η μαμά και ο μπαμπάς. Ναι, όχι, μου λένε όλοι, πες του άντρα σου να φτιάξει μια ομάδα ο μπαμπάς χειροτέχνη. Ναι, θα μπορούσε, να, πολύ ωραία και αυτό. Και είναι και πιο πρωτότυπο, νομίζω ότι θα μαζέψει ακόμα περισσότερο κόσμο. Ναι, οι μπαμπάδες πια έχουν μεγάλη εξέλιξη, ασχολούνται πολύ περισσότερο. Διαφορετικού είδους δημιουργίες, όχι μαγειρική και πλεκτά, μπορεί να είναι. Ναι, κατασκευές, ναι. Όλα. Αλλά αυτό είναι ότι η ομάδα τα έχει όλα. Μέχρι η άλλη, μια κοπέλα φτιάξε χαλί. Χειροποίητο το χαλί με τον αργαλιό της. Ακόμα και το τι μαγειρεύουμε το μεσημέρι, γιατί είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα. Η δική μου μαμά φτιάχνει πολύ ωραίες χειροποίητες, τσάντες, πλεκτές. Οπότε θα την παροτρύνω να βρει την ομάδα σας. Ναι, αμέ. Ευχαρίστω. Με χαρά. Ναι, κοσμήματα, τσάντες. Τώρα, επειδή έχουμε συζητήσει και ξανασυζητήσει για το ίντερνετ, είδατε τελικά πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι το ίντερνετ σε κάτι τέτοιο. Γιατί όλη αυτή η δημιουργικότητα γίνεται ακόμη πιο γνωστή. Εσύ μας είπες αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν μαμάδες που έρχεστε σε επαφή από όλη την Ελλάδα και από άλλα μέλη. Είναι 65.000 μέλη. Ακριβώς. Άρα, εάν δεν υπήρχε η βοήθεια αυτή του Facebook, δεν θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με μία μαμά από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Γαλλία, δεν ξέρω. Και χωριά που απομακρυσμένα που δεν έχουν τη δυνατότητα για να κάνουν δημιουργικές εκδηλώσεις. Μέσα από την ομάδα βρίσκει τον τρόπο, λύσεις για να περάσει η δημιουργία. Και να συνεχίσουν να βρίσκουν έτσι όμορφο και δημιουργικό τρόπο. Έχετε κάποια άλλη δραστηριότητα ετοιμάσει μετά το Πάσχα που? Προς το παρόν όχι το Πάσχα, είμαι και εγώ, παλιά μπορούσα περισσότερο, τώρα που έχω δύο παιδιά πριν μου είναι πιο δύσκολο, αλλά συνήθως μαζί και με τους άταχτους κάνουμε κάθε Σεπτέμβρη και μαζεύουμε τα σχολικά, Χριστούγεννα πάλι κάνουμε σίγουρα, δηλαδή τα στάνταρ μας είναι αυτά. Θα χαρώ βέβαια να κάνουμε και κάτι άλλο, αλλά συνήθως έρχεται στην πορεία όλο αυτό. Δεν μπορώ να το κανονίσω πολύ πιο πριν. Αλλά όλο και κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Επειδή δημιουργείς και επειδή κάνεις πράγματα που έχουν να κάνουν, είναι πολύ κοινά έτσι με το παιχνίδι. Παλαιότερα στα σχολεία, εντάξει, τουλάχιστον εγώ στις νεότερες ηλικίες, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε περισσότερο η καλλιτεχνική αγωγή μέσα στα σχολεία, στα δημοτικά. Δεν ξέρω αν εσύ το ζεις το ίδιο, το μεγάλο σου γιο τουλάχιστον που πάει σχολείο. Όχι, εμένα ευτυχώς στο σχολείο που πάει, στον παιδικό σταθμό που πάει ο γιος μου, κάνουν οι χειροποίητες κατασκευές πάρα πολύ. Δεν έχω παράπονο σε αυτό. Το κακό είναι μετέπειτα από το δημοτικό και που θα ήταν πολύ ωραίο μέσα το μάθημα να κάνουν κάτι δημοτικό. Και να έχει πρακτικό. Ναι, αυτό. Μετά το δημοτικό νομίζω, αλλά στους παιδικούς σταθμούς κάνουν αρκετά. Ναι, γίνονται. Ευτυχώς υπάρχουν και λύσεις πια εξωσχολικές που δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η λύση βέβαια. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν μαγειρική, να τα πας, ζαχαροπλαστική. Ζωγραφική. Ναι. Αλλά
πιστεύω ότι. Έχει την κατάλληλη μαμά όμως. Και ο γιος και η κόρη. Να τα κάνει στο σπίτι χωρίς να χρειαστεί εξουσία. Από μαμά παιδαγωγό, έτσι. Γιαγιά παιδαγωγό. Οπότε... Η Ελένη, να πούμε, δεν είναι. Είναι μισή Ελληνίδα, μισή Σουηδέζα, θυμάμαι καλά. Ναι. Και... πότε ήρθατε εδώ? Μικρή. Έχω δηλαδή μεγαλώσει το Ρέθυμνο. Και επισκέφτεστε τη Σουηδία ή όχι? Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Ναι. Αλλά είναι. Η παραμένει η αγάπη. Εσύ πήγες κιόλας. Πήγα. Μας το είπε χθες με το Σέλα. Πήγα και ρώτησα κιόλας την Ελένα, μου έλεγε μυστικά, αλλά εντάξει, τα βρήκα μόνη μου νομίζω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουμε όλοι πιο δημιουργικοί και είσαι από τα άτομα που μας δίνουν έμπνευση. Αυτές οι κούκλες, αυτά εδώ, αυτό που φοράς, είναι κάτι που νομίζω ότι είναι τελικά πολύ απλό να το κάνει κάποιος. Απλά δεν βρίσκουμε σαν δικαιολογία το χρόνο, δεν υπάρχει χρόνος και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Πολλές νομίζουν κιόλας ότι δεν το έχουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά αν δεν προσπαθήσεις, δεν μπορείς να ξέρεις αν το έχεις. Θυμάμαι, μία κοπέλα είχε φτιάξει ένα πολύ απλό πράγμα, είχε αγοράσει ένα... μια κανάτα, είχε βάλει μέσα ένα λεμονοστίφτη, ένα λεμόνι, μια συνταγή, λίγο ζάχαρη και το έκανε δώρο για τη δασκάλα του σχολείου που κάνουν στο καλοκαίρι δώρο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το φτιάξει, μόνο που οι ιδέες που θα πάρει θα μπορεί με αυτά να κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο, όχι του εμπορίου, ένα δώρο που θα το έχει φτιάξει αυτή με το παιδί της, θα της έχει εξηγήσει μαζί, να μπορεί να το φτιάξουν, να το δώσουν στη δασκάλα. Μια κάρτα, αλλά όλα αυτά να προσπαθήσει. Ευτυχώς στην ομάδα βοηθάνε πάρα πολλά μέλη, ώστε κάποια που δεν το έχει, ακόμα και αυτή που το έχει, να το φτιάξουν, να το κάνουν ακόμα καλύτερο από ό,τι ήδη φανταζόντουσαν. Ναι, η μία παρακινεί την άλλη, από ό,τι έχω καταλάβει. Και με τις απλές ιδέες οδηγήσεις στις πιο σύνθετες και επιτυχημένες. Όπως και εγώ τους κοροϊδεύω, δεν είχα τι να βάλω και έφτιαξα ένα ρούχο. Με κοροϊδεύουν με την ατάκα αυτή. Έτσι όμως έχω παρακινήσει πάρα πολλές κοπέλες να πάρουν και αυτές ραπτομηχανή που πριν μπορεί να μην το είχαν σκεφτεί, όπως και εγώ δεν το είχα σκεφτεί πριν μου την κάνουν δώρο. Και τις ευχαριστώ πολύ όλες, πάρα πολύ. Και τις παρακίνησα και φτιάξαμε τα ρουχαλάκια, τα μαξιλαράκια και όλα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι περίεργη αυτή τη στιγμή να δω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Βέβαια δεν έχω ραπτομηχανή, έχει όμως η αδερφή μου. Μπορείς να έρθεις και στο σπίτι μου όποτε θέλεις. Να μου μάθεις. Ναι. Είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία και σας προκαλούμε κι εμείς και σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τη μαμά χειροτεχνή. Γιατί η μαμά χειροτεχνή δεν είναι η Ελένη Κασοτάκη, είναι πλέον 65.000 μαμάδες. Να μπείτε κι εσείς σε αυτή τη διαδικασία. Να το προσπαθήσετε. Ακριβώς. Και εννοείται ότι εδώ είναι να βοηθήσετε, να δώσετε κι άλλες ιδέες. Ό,τι θέλουν, εννοείται. Και εντάξει, όλα αυτά τα όμορφα πρέπει να ακούγονται και είναι ωραίο να συμβαίνουν. Ναι, είναι. Να συνεχίσεις, Ελένη, να ασχολείσαι με αυτά τα όμορφα. Μας έφερες αυτά τα όμορφα εδώ πέρα δωράκια. Γεια σας. Και να συνεχίσεις και έτσι με τα παιδάκια σου να παίζεις. Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνεις. Νομίζω καλή, ολοκληρώνει και τα παιδιά μου και εμένα όλο αυτό. Και να κάνεις και άλλο ένα παιδάκι. Όχι, εντάξει. Καλή τυχερά.